Κυρίε και κύριοι, αρχίζουμε το δελτίο μα από τι πληροφορίε του Sky για το σχέδιο τη κυβέρνηση για τον περιορισμό των αυξήσεων στους λογαριασμού ρεύματο. Ο Νίκο Υποφάτη είναι κοντά μα για να δούμε, Νίκο, τι προβλέπει το σχέδιο που θα ανακοινώσει στι 7 η ώρα το απόγευμα ο Πρωθυπουργό. Η κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει το πρόβλημα και τα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει είναι μέτρα τα οποία στην ουσία θα διορθώσουν. Τη ζημιά που έχει γίνει στου καταναλωτέ μέχρι τώρα και τι επιχειρήσει, και από εδώ και πέρα θα βγει ένα καλοκαίρι στα περσινά επίπεδα που δεν είχαμε αυτή τι ανατιμήσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα-ένα ένα τα μέτρα τα οποία έχουν έρθει στι γνώσει μα. Καταρχήν, θα κλειδώσει η χοδρεμπορική τιμή στα επίπεδα του 2021. Είναι μια χοδρεμπορική τιμή διαχειρίσιμη και μπορούν να την πληρώσουν όλοι. Και οι προμηθευτέ, αλλά και οι καταναλωτέ. Τώρα, μαθαίνουμε για τη ρήτρα που έχει γίνει πάρα πολύ λόγο, ρήτρα αναπροσαρμογή δεν θα καταργηθεί. Αλλά επί τη ουσία θα μηδενίσει. Εφόσον δε θα τιμές, δεν θα υπάρχει αύξηση στι χονδρεμπορικέ τιμέ, δεν θα υπάρχει λόγο να επιβάλλεται και έτσι τα τιμολόγια θα γυρίσουν και πάλι πίσω πριν. Πριν ενεργοποιηθεί η ρήτα mm -hmm. αναπροσαρμογή. Θα δρανοποιηθεί δηλαδή. Θα δρανοποιηθεί επί, επί τη ουσία, ναι, γιατί θα έχει μαζέψει τη χασούρα στο προηγούμενο επίπεδο. Επιδόξη λογαριασμών λιανική και αναδρομικά για τη ζημιά που είπαμε ότι έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα και δεν μπόρεσαν να τη βγάλουν οι καταναλωτέ και οι πελάτε βεβαίως όλων των εταιριών, όχι μόνο τη ΔΕΗ. Και θα έχουμε και πρόβλεψη για όσου καταναλώνουν 300 κιλοβατόρε και πάνω. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν το είχαμε το προηγούμενο διάστημα, αλλά να μην να είχαμε 300 και κάτω. Τώρα θα έχουμε 300 και πάνω. Για Μάιο και Ιούνιο. Τώρα, η χρηματοδότηση έχει ένα πολύ μεγάλο. Θα συνεχιστεί για τι επιχειρήσει η επιδότηση στο φυσικό αέριο και βεβαίω η επιδότηση στην κιλοβατόρα. Πολύ σημαντικό για να μπορέσουν να παράγουν προϊόντα και υπηρεσίε και βεβαίω να αντιμετωπίσουν τον τουρισμό που έχουμε μέσα στο καλοκαίρι. Και από πού θα βρεθούν τα χρήματα, ρωτάνε πάρα πολύ. Πού βρεθήκαν τα χρήματα. Ναι, από γιατί το μιλάμε τά... συνολικά για ένα κονδύλι 5 δι. 2,5 έω τώρα και άλλα 2,5 τουλάχιστον έτσι, μέχρι τέλο του έτου. Μιλάμε από το Ταμείο Ενεργειακή Μετάβαση έχει χρήματα ο λογαριασμό. Θα έρθουν χρήματα από τον προπολογισμό, όχι πολλά, τόσα ώστε να μην επιβαρυνθεί, θα τα ακούσουμε και αύριο στην εξειδίκευση από του υπουργού. Σήμερα θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό το βράδυ. Και από τη φορολόγηση των κερδών των ηλεκτροπαραγών κατά 90%. Και εκεί βρέθηκαν ορισμένα χρήματα και θα δεσμευτούν προκειμένου mm -hmm. να έρθουν πίσω αυτό το Ταμείο. Σε κάθε περίπτωση για το θέμα υπάρχει από σήμερα το πρωί διαβούλευση και στη Βουλή, Νικό. Βεβαίω, διαβούλευση και στη Βουλή όπου θα καλέσουν τον πρόεδρο Τζραέ, τον κύριο Δαγούμα, με όλα τα στοιχεία και ενδεχομένω να γίνει η και όλων των μεγάλων εταιριών ηλεκτροπαραγών. Και διανομή ενέργεια στη χώρα μα. Περιμένουμε να δούμε τι κλητεύσει αυτέ. Ναι. Και είχαμε επιτόπιου ελέγχου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει ξεκινήσει ένα έλεγχο από το τέλο Δεκεμβρίου, γιατί έβλεπε ότι κάτι γίνεται στην αγορά. Σήμερα είχαμε εκ νέου έλεγχο στα γραφεία των εταιριών εμπορία ρεύματο. Θα δούμε τι mm -hmm. ακριβώ θα δείξει. Ο έλεγχο μέχρι τώρα είναι Περιμένουμε το πόρισμά mm -hmm.